Σε κίνδυνο είχε τεθεί τον τελευταίο χρόνο η σωματική ακεραιότητα των αθλητών που έκαναν τις προπονήσεις τους στο βοηθητικό γήπεδο του κλειστού γυμναστηρίου Τόφαλος. Ανακαλύψαμε, γιατί ήταν κάπου κρυμμένο αυτό το έγγραφο, ότι οι τεχνικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού είχαν ενημερώσει το Τόφαλος και το ΠΕΑΚ από Ιανουάριο του 2014, αρχές του χρόνου, ότι το γήπεδο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι παράνομο, αλλά και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ως λειτουργία των αθλητικών εκδηλώσεων. Η διοίκηση του ΠΕΑΚ έβαλε λουκέτο στο βοηθητικό γυμναστήριο το Σάββατο, όταν έμαθε τι ακριβώς συμβαίνει. Πιο συγκεκριμένα, στις 25 Φεβρουαρίου τους είχε σταλεί έγγραφο από το πρώτο αστυνομικό τμήμα που τους γνωστοποιούσε η πολεοδομία της Πάτρας πως πρέπει άμεσα να σφραγιστεί το κλειστό γυμναστήριο γιατί ήταν επικίνδυνο λόγω ρηγματώσεων. Εμείς ειδοποιήσαμε το αρμόδιο όργανο που μας ελέγχει, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Όπως ξέρετε, πριν από 2 μήνες κατέβηκε έκτακτος οικονομικός έλεγχος και ο έκτακτος οικονομικός έλεγχος μας ειδοποίησαν ότι έχουμε και, έλεγχο διαρκείας αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό που θέλω να παρακαλέσω τους γονείς των αθλητών να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στην καινούργια διοίκηση. Κοιτάμε τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών, κοιτάμε να λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις σωστά. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είχε στείλει σχετικό έγγραφο μετά από έλεγχο των υπηρεσιών της στις 10 Ιανουαρίου του 2014. Κανείς ωστόσο δεν γνώριζε από τη σημερινή διοίκηση ότι είχε σταλεί το συγκεκριμένο έγγραφο υπόψη του προηγούμενου Προέδρου. Δυστυχώς είναι άφαντη. Είναι άφαντη και υπάρχουν τεράστια προβλήματα τα οποία τα ξέρετε πολύ καλά και έχουν βγει εν μέρη στον Πατραϊκό Τύπο, αλλά σε κάποια στιγμή είμαστε έτοιμοι να κάνουμε η σημερινή διοίκηση μια συνέντευξη τύπου και να ενημερώσουμε την Πατραϊκή Κοινωνία το τι τεκτηνόμενα γινόσανται στο Τόφαλος. Παρέμβαση για το θέμα έκανε και ο τομέας αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα που υπάρχει, το πολεοδομικό ή το στατικό αν θέλετε, είναι γνωστό εδώ και 2,5-3 χρόνια από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας που κάνει έλεγχο κάθε χρόνο και δίνει άδεια λειτουργία στα γήπεδα. Επομένως, όλες οι διοικήσεις από την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα έχουν συνολικά την ευθύνη για το αν είχαν ενημερώσει τις κυβερνήσεις της εποχής αυτής. Και από εκεί και πέρα οι κυβερνήσεις που ήταν από τότε μέχρι σήμερα όφειλαν να έχουν αποκαταστήσει τη βλάβη που υπάρχει στο βοηθητικό προκειμένου αυτό να λειτουργεί με ασφάλεια. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Από εδώ και πέρα το θέμα έχει τεθεί υπόψη της αθλητικής ηγεσίας της καινούργιας και του Υπουργού και του νέου Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Περιμένουμε να δούμε τι δεδομένα έχουμε και οικονομικά αν θέλετε, προκειμένου να αποφασιστεί η αποκατάσταση της ζημιάς που υπάρχει για να μπορεί να αποδοθεί πάλι σε χρήση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΑΚ συνεδρίασε την Παρασκευή το βράδυ και εκτός από την απόφαση για λουκέτο στο βοηθητικό γήπεδο, ενημερώθηκαν όλα τα αθλητικά σωματεία για το πού θα πραγματοποιούν πλέον τις προπονήσεις τους.